Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα από τον Ακριτικό Εύρο. Καλή και ευλογημένη χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα σε όλους. Υγεία και ηρεμία, θα έλεγα εγώ, γιατί ακούγεται έντονα ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι αρκετά δύσκολοι, δεδομένου ότι και στη γειτονική χώρα έχουν εκεί τις εκλογές τους και φαντάζομαι ότι η ένταση θα εξαχθεί για εσωτερική κατανάλωση. Αυτή τη στιγμή, κύριε Γιαλαμά, πώς είναι η κατάσταση στα σύνορα όσον αφορά στο κομμάτι του προσφυγικού? Διαβάζουμε, μαθαίνουμε ότι τις τελευταίες εβδομάδες υπήρξε μια αύξηση στις ροές. Κοιτάξτε να δείτε, από ένα πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι που ζήσαμε τα τελευταία 24 χρόνια που υπάρχουν υπηρεσίες συνορικής φύλαξης εδώ πάνω στο νομό μας, αυτή την περίοδο τουλάχιστον γύρω στις 20 μέρες οι ρυθμοί έχουν πέσει, πραγματικά είναι πάρα πολύ μειωμένες οι ροές, συγγνώμη, και στο βόρειο και στο νότιο κομμάτι. Βέβαια συνεχίζουν να υπάρχουν συλλήπτια κινητών, αλλά είναι πάρα πολύ μειωμένες σχετικά με τις ροές που είχαμε το καλοκαίρι, που το ξαναλέω, κάναμε κατάσταση ψυχής για να μπορέσουμε να κρατήσουμε ό,τι μπορούσαμε να κρατήσουμε και αυτοί που ήμασταν στην πρώτη γραμμή, με τα μέσα τα οποία διαθέτουμε, κάναμε έναν πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και θα έλεγα, το είπα και όπως είπα και πριν, κάναμε πολλές φορές κατάσταση ψυχής για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα σύνορά μας. Αυτή τη στιγμή πάνω στις ροές, και βέβαια πάντοτε την καιρό οι ροές είναι μειωμένες, αν και δεν υπάρχει κακοκαιρία, δεν υπάρχει ακόμα, δεν έχει κάνει ακόμα χειμώνα και στην περιοχή μας. Ακόμα και η στάθμη του ποταμού Εύρου θυμίζει επίπεδα καλοκαιριού. Οι ροές κατά κάποιο τρόπο είναι μειωμένες. Προσωπική μου γνώμη είναι αυτό που είπατε και εσείς, ότι δεν ξέρω αν κάτι ετοιμάζεται, αλλά προσωπικά εγώ σε εισαγωγικά ανησυχώ για αυτή την ησυχία που έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ πάνω στην περιοχή. Η ηρεμία πριν την καταιγίδα δηλαδή? Πέρσι τέτοιο καιρό οι ροές ήταν τριπλάσεις και τετραπλάσεις. Μιλάμε για ένα τεράστιο και έναν χειμώνα πάρα πολύ αρκετά θερμό, θα έλεγα σε εισαγωγικά. Ως στιγμής πάντως, μέχρι αυτή τη στιγμή που φτάνουμε στα μέσα του χειμώνα, το ξαναλέω, δεν έχει κάνει χειμώνα ούτε εδώ στην περιοχή μας, οι ροές είναι πάρα πολύ μειωμένες. Τώρα, ενισχύθηκατε τελικά, κύριε Πρόεδρε, με τους συν 200, νομίζω, συνοριοφύλακες που ήταν να ενισχύσουν να συνδράμουν στο έργο σας? Μπήκαν σε υπηρεσία τα παιδιά αυτά? Κοιτάξτε να δείτε, βήματα γίνανε για τις υπηρεσίες συνορικής φύλαξης, βήματα που είχαν να γίνουν εδώ και 20 χρόνια, είχαν να γίνουν πολλά χρόνια. Mm-hmm. Κυρίως για τις προσλήψεις, να ξεκινήσουμε αυτό που είπατε κι εσείς, mm-hmm. ότι πραγματικά ήρθαν 400 πριν 2 χρόνια, που είναι εδώ και, ναι. εδώ και πάρα πολύ, όπως είπα, πριν 2 χρόνια έχουν έρθει κίνηση στις υπηρεσίες μας ήδη. Εδώ να ανοίξουμε μια παρένθεση. Αυτή τη στιγμή 250. Μόνο, Πρόεδρε, εδώ για να διευκολύνουμε και τους ακροατές μας, να πούμε ότι οι 400 που ήρθαν πριν 2 χρόνια, Χρήστο μου, είχαν να γίνουν προσλήψεις πριν τους 420 χρόνια. Ακριβώς. 20 χρόνια. Ακούστε, φίλες και φίλοι. Εύρο, σύνορα και προσλήψεις 400 ανθρώπων μετά 20 χρόνια. Τώρα τι γίνεται, κύριε Πρόεδρε? Βέβαια, σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα των 20 χρόνων είχαμε ενισχύσεις με αποσπάσεις σε άλλους νομούς και την ασπίδα εδώ με παιδιά κυρίως του Εύρου, αδαπανός που έχουν έρθει κυρίως από την Αθήνα και μας ενισχύουν εδώ. Αυτή ήταν η ενίσχυσή μας όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή κυρίως τα παιδιά της ασπίδας μας κάλεσαν. Από εδώ και πέρα τώρα έχουμε και τους 250 οι οποίοι είναι ορισμένο χρόνο. Αυτοί ήδη αυτή τη στιγμή κάνουν την πρακτική στις υπηρεσίες μας. Έχουν έρθει τα νέα τα παιδιά και κάνουν την πρακτική μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Και από Φεβρουάριο και μετά θα τοποθετηθούν αναλόγως στις οργανικές θέσεις και στις δύο διευθύνσεις στις υπηρεσίες μας. Και ευελπιστούμε ότι και αυτά τα παιδιά γρήγορα θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν όλη αυτή την πίεση, που αυτή τη στιγμή, το ξαναλέω, δεν υπάρχει στην περιοχή μας. Βέβαια, για μας ένα πάρα πολύ μεγάλο αγκάθ, το οποίο το έχουμε τώρα και στην περιοχή μας, όπως είπα και προηγουμένως, είναι ότι έχουμε πλέον και συνοροφύλακες συμβασιούχους, το οποίο πρέπει να δώσουμε και από τη δική μας την πλευρά, συνδικαλιστικά ένα αγώνα, ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε το επαγγελματικό βίο για αυτά τα παιδιά, καθώς καταλαβαίνετε ότι
η σύμβαση είναι χρόνο με χρόνο. Έχουμε και παιδιά τα οποία είναι και στα νησιά με αυτήν την, με αυτές τις προκηρύξεις, με αυτές τις συμβάσεις, χρόνο με χρόνο. Αλλά πρέπει να δοθεί ένας αγώνας ώστε για μας, εγώ το θεωρώ και δεν ντρέπει να το πω και το φωνάζω και το πρωτοφωνάζω, είναι ένα μπάλωμα να έχουμε και πλέον και σιδηροφύλακες, συμβασιούχους, οι οποίοι πραγματικά αυτά τα παιδιά είναι, μπαίνουν σε μια κατάσταση ομοιρίας για το επαγγελματικό τους βίο και τίποτα άλλο. Όταν όμως φαντάζομαι και οι ίδιοι γνωρίζουν ότι είναι συμβασιούχοι, δηλαδή ορισμένου χρόνου, όσο και να είναι, δεν μπαίνεις και στη μάχη με όλες σου τις δυνάμεις. Κρατάς δυνάμεις και αποστάσεις ασφαλείας, γιατί ξέρεις ότι σήμερα είσαι και αύριο δεν είσαι στην υπηρεσία, φαντάζομαι. Αν ακριβώς, να μιλήσουμε... είναι αυτό που λέτε. Ακριβώς, αν και όταν ξεκινήσει εισαγωγικά η μάχη, αυτό λέει τώρα αυτά τα παιδιά που είναι στην πρακτική. Καθημερινά είμαι στο ποτάμι, καθημερινά πηγαίνουμε με αυτά τα παιδιά έξω από περιπολίες. Αυτό τα λέω τα παιδιά ότι αυτή τη στιγμή είναι εισαγωγικά άτυχοι, γιατί δεν υπάρχουν ροές αυξημένες ώστε να δουν και όπως δουλεύαμε το καλοκαίρι. Βέβαια, καλό θα είναι και να γίνουν και περισσότερα βήματα, θα έλεγα άλματα πλέον, για τη φύλαξη των σύνορων της χώρας μας εδώ του Εύρου, που αφορά κυρίως τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Εντάξει, και το φράχτη έχουμε μιλήσει. Η γνώμη μας, αν θέλετε, μπορούμε να την πούμε ότι για μας είναι ένα τεράστιο μέσο διευκόλυνση για τη δουλειά μας. Μα τώρα εξαγγέλθηκε και... ότι θα επεκταθεί άλλα 100 χιλιόμετρα, νομίζω, δεν είναι. Θα επεκταθεί 35 χιλιόμετρα στην αρχή, έχει ολοκληρωθεί όλο αυτό το σχέδιο για 35 χιλιόμετρα. Η πληροφόρηση που μας και έχουμε, περιμένουμε μόνο μια έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών και ξεκινούν άμεσα. Αυτό θα γίνει στο κεντρικό κομμάτι του νομού Εύρου. Θα ξεκινήσει δηλαδή από το έξω από το Σουφλί και θα φτάσει κοντά έξω από το Δημότυπο. Είναι ένα κεντρικό κομμάτι όπου και εκεί πραγματικά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση, κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες. Τεράστιο μέσο διευκόλυνση τη δουλειά μας, το ξαναλέω, τεράστιο μέσο διευκόλυνση. Άλλωστε φάνηκε, τουλάχιστον τα 12 χιλιόμετρα φάνηκε η χρησιμότητα του φράχτη την απόπειρα μαζικής εισβολής του 2020, εκεί που πραγματικά μαζεύτηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και κρατήθηκαν και από εμάς αλλά και από τον φράχτη. Από εκεί και πέρα θα γίνει επέκταση άλλων 105 χιλιόμετρων. Που το ξαναλέω, για μας τρίτη φορά είναι τεράστιο μέσο διευκόλυνση, αλλά και ο φράχτης δεν πρέπει να μείνει ένας ξερός φράχτης. Ο φράχτης πρέπει να περιπολείται, πρέπει να υπάρχουν τα συστήματα επιτήρησης απάνω στο φράχτη, ώστε μπορέσουμε να είμαστε καλυμμένοι 100%. Κύριε Πρόεδρε, επειδή εσείς βρίσκεστε αντιμέτωπος καθημερινά με το πρόβλημα, η εικόνα που έχετε για τους ανθρώπους οι οποίοι επιχειρούν να περάσουν τα σύνορα είναι πρόσφυγες ή είναι μετανάστες? Οι περισσότεροι είναι παράτυποι μετανάστες που προσπαθούν να περάσουν. Η εντύπωση μας κάνει ότι το τελευταίο διάστημα, κυρίως το καλοκαίρι, υπήρχε πάλι μια μεγάλη πίεση από παράτυπους μετανάστες από χώρες της Βόρειας Αφρικής. Από Αργυρία, Μαρόκο κτλ. Τέτοιες επικότητες που καταλαβαίνετε ότι κάνουν ολόκληρο κύκλο και επιλέγουν να εστιάσουν παράνομα στη χώρα μας. Βέβαια, όλα αυτά μεγάλο ρόλο παίζει τα κυκλώματα τα οποία συνεργάζονται, το βλέπουμε καθημερινά, με την στρατοφυλακή της γείτονας εισαγωγικά χώρας. Τα κυκλώματα είναι αυτά που καθορίζουν κάθε εθνικότητα, καθορίζουν κάθε υπηκότητα, καθορίζουν κάθε, θα έλεγα, κάθε δρομολόγιο που θέλουν να κάνουν, ανάλογα το δρομολόγιο, ανάλογα και την επικινδυνότητα, ανάλογα υπάρχουν και τα ανάλογα χρήματα. Ξέρετε γιατί το λέω. Αυτός λέω ότι τα κυκλώματα παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο για όλη αυτή την κατάσταση. Ίσως και αυτή η ηρεμία, υπάρχει κάτι, αυτό λέμε και μεταξύ μας, μήπως υπάρχει κάτι με τα κυκλώματα που σχετίζονται ακόμα και με τις εκλογές στη γείτονα χώρα και υπάρχει αυτή η ηρεμία τουλάχιστον στην περιοχή μας. Ναι, απλά με προβληματίζει το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι παράτυποι μετανάστες όπως είπατε και εσείς, κάνουν τον κύκλο για να έρθουν
να περάσουν από τον Εύρο. Και αυτό είναι νομίζω κάτι το οποίο πρέπει να προκαλέσει ερωτήματα και προβληματισμό για το πώς λειτουργούν τα κυκλώματα τελικά. Για το πώς δηλαδή κάποιοι επιχειρούν να θέλετε να μετατρέψουν την Ελλάδα σε εύκολο στόχο. Να συντηρήσουν μια κατάσταση δηλαδή στα σύνορά μας. Υπάρχει συνεργασία, όταν υπάρχει συνεργασία των τουρκικών αρχών, μετά από εκεί και πέρα τα πράγματα για αυτούς γίνονται ακόμα πιο εύκολα. Είναι στρατηγική στόχευση να περάσουν από για μας είναι ένα τεράστιο εκταπόδι που απλώνονται όλα αυτά τα κυκλώματα, απλώνονται κυρίως μέσα από την Τουρκία και απλώνονται και στη χώρα μας και κατ' επέκταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρχονται τώρα και μέσω Βουλγαρίας, κύριε Πρόεδρε. Έχει σταματήσει, έχουμε και εκεί μηδενές ροές, αλλά το καλοκαίρι και εκεί πραγματικά είχαμε με ορισμένες φορές πάρα πολλές διελεύσεις από πλευρά Βουλγαρίας, καθώς και εκεί τα κυκλώματα των διακινητών όταν υπάρχει σωστή φυλάξη κάτω στο ποτάμι, κάτω στην ευρωγραμμή των 160 χιλιόμετρων, επιλέγουν άλλα δρομολόγια, γι' αυτό σας είπα, επιλέγουν άλλα δρομολόγια που έχουν να κάνουν από την πλευρά της Βουλγαρίας, ώστε να αποφύγουν τα δικά μας τα μπλόκα, να αποφύγουν τις δικές μας ενέδρες, να αποφύγουν γενικά τη φύλαξη. Και τώρα, επειδή μιλήσαμε για τους συνοριοφύλακες και για το έργο ζωής που καταθέτουν πάνω στον Εύρο, θα ήθελα λίγο, κύριε Πρόεδρε, να μας πείτε πόσο αμείβεστε για τη δουλειά αυτή που προσφέρετε. Γιατί έχει μεγάλη σημασία. Γιατί όλο μόνο στα παλαμάκια μένουμε και μόνο στην ηθική επιβράβευση. Η εφορία είσαι. Όχι. Το λέω για να ξέρει ο κόσμος τι ζόρι τραβάνε αυτοί οι άνθρωποι τώρα πάνω στο ποτάμι, μέσα στο χειμώνα και τι χρήματα εισπράττουν. Είναι σημαντικό για να ξέρουν και ποιοι πώς πρέπει να βοηθηθούν εμπράκτως αυτοί οι άνθρωποι. Γι' αυτό το λέω, Χρήστο μου. Γιατί πολύ καλά το αναφέρετε, γιατί συνήθως και οι δηλώσεις δικές μας, αλλά βέβαια και συναντήσεις, εμείς αναφέρουμε και τα θεσμικά μας και τα οικονομικά μας θέματα και πολύ καλά κάνετε και που το αναφέρετε, γιατί η δουλειά μας βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αυτό λέω και τα νέα τα παιδιά, ακόμα και μέσα από την σχολή, όταν κάναν τη θεωρητική τους εκπαίδευση και τους 400 και τους 250, σας αναφέρομαι ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη απαιτητική δουλειά που θέλει πάρα πολύ μεγάλο πνευματισμό. Καλά, καταρχήν είναι πάρα πολύ δύσκολη και πάρα πολύ επικίνδυνη. Καταρχήν δεν έχουμε το επικίνδυνο το οποίο κατ' εμέ είναι εγκληματικό για όλους τους συναδέλφους, συνοδοφύλακες, αστυνομικούς που δεν έχουμε το επικίνδυνο. Αν και ακούμε χρόνια τώρα ότι ναι, θα γίνει εφικτό, θα γίνει μονάχα υποσχέσεις και τίποτα άλλο. Ευελπιστούμε το 2023 να δικαιωθούμε ένα θεσμικό μας ζήτημα ετών, το οποίο έχει να κάνει με το επικίνδυνο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, εμείς οι παλαιότεροι από το 12 και μετά έχουμε πραγματικά μια μεγάλη περικοπή μισθών που έχει να κάνει με το μισθολόγιο μας. Και τώρα αυτό που με ρωτήσατε, ένας νέος σημεριακός φύλακας που έχει μπει πριν ένα χρόνο στην υπηρεσία, που πριν δύο χρόνια στην υπηρεσία, αμείβεται χωρίς τα πενθήμερά του και τα νυχτερινά, άμα δεν τα δουλέψει αυτά τα πενθήμερά του και τα νυχτερινά του, αμείβεται με ένα ποσό των 800 ευρώ, καθαρό, με όλες τις κρατήσεις του. Αυτό είναι το ποσό το οποίο υπάρχει όχι μόνο και στους σημεριακούς φύλακες, αλλά και στους αστυνομικούς. Αυτό είναι το ποσό που αμοιβόμαστε σαν νέοι συνολική φυλακή και αστυνομική. Καθαρά 800 ευρώ, αυτά είναι δηλαδή, δεν έχει ούτε επιδόματα. Ακριβώς, εάν δεν δουλέψει με τα πενθήμερά του και τα νυχτερινά του, θα φτάσει γύρω στα 1000 ευρώ. 1000 ευρώ. Δηλαδή, αν ένας κατάλαβες, ένας συνοριοφύλακας, ο οποίος ρισκάρει τη ζωή του καθημερινά πάνω στον Εύρο, γιατί δεν είναι μόνο οι παράνομοι μετανάστες, το επικίνδυνο είναι τα κυκλώματα. Που τα κυκλώματα μπορούν να φέρουν όπλα, μπορεί, χίλια μπορεί. Έχουμε τις καταδιώξεις πάνω στον Εύρο, τα έχουμε δει όλα αυτά. Αν δουλεύει περιοριακά, νύχτα, δεν ξέρω τι, 1000 ευρώ. Αυτά είναι. Και με τα 1000 ευρώ πρέπει να ζήσει πάνω στον Εύρο με θερμοκρασίες που δεν είναι Θεσσαλονίκης, άρα πρέπει να πληρώσει προφανώς για ενέργεια, έτσι. Όλα τα παρεπόμενα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Γι' αυτό φωνάζω, Χρήστο, και λέω ότι πρέπει να αναγνωριστεί το επικίνδυνο του επαγγέλματος και ότι πρέπει πραγματικά εδώ να συνδράμουμε και να αφήσουμε τα παλαμάκια και τα είμαστε δίπλα σας και να είναι όλοι διαχρονικά στην πράξη δίπλα στους ανθρώπους αυτούς που αγωνίζονται για να είμαστε εμείς εδώ ήσυχοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν είναι λαϊκισμός, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, παιδιά. Με συγχωρείτε πολύ. Το καταθέτω δημόσια, υπέρ ο καθένας. Ορίστε, τον ακούτε τον πρόεδρο. 1000 ευρώ. Με υπερορίες, με νύχτες, με. Άντε πάντε εσείς νύχτα στον Εύρο να περιπολείτε. Έτσι είναι. Έτσι είναι, παιδιά. Τι να πω. Κύριε Πρόεδρε, καλή δύναμη, καλή χρονιά να ευχηθούμε και πάνω απ' όλα προσοχή και με ασφάλεια. Αυτό. Ευχαριστώ. Προσοχή, ασφάλεια και πάνω απ' όλα όμως και με αποφασιστικότητα όπου χρειάζεται, με πάρα πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα, αλλά πάρα πολύ, όπως είπατε και εσείς, πάνω απ' όλα ασφάλεια. Γιατί αυτό το μεταφέρω παντού. Και κυρίως στους νέους συναδέλφους που έρχονται τώρα, τα νέα τα παιδιά, το νέο αίμα, ότι πάνω απ' όλα πρέπει να γυρίζουμε γεροί σπίτι μας, τη μάνα μας, τον πατέρα μας, την οικογένειά μας και στους φίλους μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Έτσι. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Πρόεδρε. Καλά, καλή σημερά.